Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Πήρα να πω ότι είμαι μεγάλος φαν απλά. Ναι, αγόρι, μα γάμισο εσύ και ο πατέρας σου. Ξέρω, είσαι και εσύ ένα μπασταρδάκι. Λοιπόν, αυτά, έχω τώρα όμως να ψάξω να βρω και κάτι ακόμα που είναι συγκλονιστικά σε κάτι αγώνες κυπέλλου. Δεν θα πάω στο 1-4. Όχι, θα πάω εκεί, θέλετε. Έχω κι άλλα. Δηλαδή, μια και να πω καλό ταξίδι και καλό παράδεισο στο Γιώργο τον Δαρύβα που εχθές ο Ολυμπιακός τον κίδεψε η οικογένειά του. Να θυμίσω ότι μέσα στη Λεωφόρο, αγώνας κυπέλλου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-5. Έπαιζε και το αναφέρω γιατί έπαιζε και ο συγχωρεμένος. Να θυμίσω ότι ο Πατακός φώναξε το Σιδέρε και του λέει: «Κοίτα, μην βάλεις αλογού, θα σε διώξω για κομμουνιστή εκτός Ελλάδος». Τον έδιωξε. Δηλαδή, τι άλλο έχετε κάνει, ρε μου, νόπα, να ξέρετε τι έχετε κάνει. Ρε, πόσο γαμιέστε, ρε. Ρε, γαμημένοι, σας δώσανε την περιβόλα να παίξετε μπάλα και την ανταλλάσσετε με το Βοτανικό. Το γήπεδο αυτό είναι του Δήμου. Ρε μου, νόπα, να τι έχετε κάνει και ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο το Καραϊσκάκι που το έφτιαξε ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρος, ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης, ο Ξοφλάι, το δάνειο του Κόκαλη. Και δεν θα είναι δικό μας. Από το 4 μέχρι τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια. Για άλλα 20 χρόνια να το έχουμε, νομίζω. 49 χρόνια. Μετά πάλι πίσω. Και εσείς όλα δικά σας. Και Βοτανικός και Αρχίδια, ε. Και ο ΆΚΑ. Όπως και το άλλο, το πουτανοχώρι. Η ΑΕΚ. Δούρου, 50 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια. Όχι από την τσέπη της η κυρία. Σιγά μην έρθει από την τσέπη της η κυρία Δούρου, που τη συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί είναι και όμορφη. Άσχετα, δεν ξέρει τι λέει. Πάει και το γήπεδο στα λιώσα, δώρο κι αυτό. Ο άλλος ο ΠΑΟΚ, πάει η Πηλαία, δώρο κι αυτό. Μπράβο. Και ο Ολυμπιακός από όλο παίζει σε τσίγκους. Στο βόλεϊ έχουμε φτιάξει το Ρέντι που είναι του Δήμου, αλλά το έχουμε φτιάξει ένα κουκλί με ένα σωρό χιλιάδες ευρώ να το φτιάξουμε αυτό το ερείπιο και δεν έχουμε άλλο γήπεδο, δεν έχουμε γήπεδο. Θα τα κάνει μόνος ο Ολυμπιακός, αν και η πολιτεία λέει θα δώσει. Θα δούμε τι θα δώσει, τα αρχίδια μας θα δώσει, τέλος πάντων. Είναι μια πολύ... Και το Καραϊσκιάκι και το παλιό Καραϊσκιάκι, Ολυμπιακός. Έδινε το 12% των εισπράξεων, παιδιά. Κάθε Κυριακή ήταν 45.000, φοβερά έσοδα τότε. 1,5-2 εκατομμύρια τα έσοδα δραχμές. Αφού είχε ένα τάλιο και 10 δραχμές και 15 και 20 είχαν τα εισιτήρια. Και έδινε το 10-12% στο κράτος. Που τα λεφτά αυτά που δίναμε στο κράτος, εάν δεν τα δίναμε, θα είχαμε φτιάξει 3 Καραϊσκάκια έτσι για πλάκα. Θα φτιάχναμε ένα για τον Αντρών, ένα για το K19, K18, έτσι 3 μεγάλα Καραϊσκάκια θα είχαμε φτιάξει. Χωρίς πλάκα αυτά. Χωρίς πλάκα. Εμπρός.